θέση ο Φουστέρ, ο οποίος ξαναβρίσκει αντίπαλο τον Κορδέρο. Μετά το 2008 ήταν δύο σεζόν στην Σεγούνθα Διβιζιόν, στα μάτια της Σεβίλης με τη Βιαρεάλ, στις δεύτερες ομάδες αντίπαλοι. Τι λες, Νικό? Ο Νταβίτ Φουστέρ που είχε τραυματιστεί γύρισε στη δράση στο μάτς με την Μπελιέ μια εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Ο Λαγός με φάουλ. Με τον μπακ της ΑΕΚ εκτός θέσης να γυρίζει τώρα. Πάτησε την μπάλα ο Αμπντούν. Φάουλ. Και παραχώρησε πλάγιο. Στον δρόμο για τη δεύτερη θέση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εντυπωσιακή εκκίνηση για τον Πορτογάλο. Ένα ακόμη φάουλο Κατσικοκίρης. Εκτέλεσε ο Γκερέιρο. Πρώτος στην μπάλα ο Φέισα. Εκτέλεσε ο Γκερέιρο. Πρώτος στην μπάλα ο Φέισα. Πάσα του Μασάντο, ανέβηκε ο Τωροσίδης στην πλάτη του Κατίδη, σέντρα χαμηλά, ο Μήτρο που θέλει να πλασάρει, παίρνει. Το ανέβηκε ο Τωροσίδης στην πλάτη του Κατίδη, σέντρα χαμηλά, ο Μήτρο που θέλει να πλασάρει, παίρνει. Κόκκινη κάρτα και πέναλτι ο Ολυμπιακός στο 22, ο Γιάνγκο αποβάλλεται και ο Μήτρογλου παίρνει το πέναλτι. Η ΑΕΚ με 10. Κίνηση του Τωροσίδη στην πλάτη της άμυνας. Η σέντρα χαμηλά, ο Μήτρογλου δεν φτάνει πρώτος στην μπάλα. Κόκκινη στο Γιάνγκο. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Εκτελεί ο Αμπντούν, έχει ένα γκολ στη σεζόν, στο 2-2 με τον Άρη στο Βικελίδης. Αμπντούν, 1-0. Και πάει στον Αμπντούν. Σκόρερ του Ολυμπιακού, ημιτελής προσπάθεια. Προσπαθιά του να μπει στην, για να διευρύνει τη συλλογή τίτλων των Ερυθρόλευκων. Πώς εκτελεί Σιώβας Διώχνη. Πάλι Κοντοές, πάλι σέντρα. Ο Σιδηρόπουλος λέει κόρνερ, ο Κατσικοκέρης του λέει ότι υπάρχει χέρι και πέφτουν και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ στον 12ο διαιτητή, ο οποίος δείχνει κόρνερ, ο Κοντοές έχει πάει στο βοηθό. Ξανά η σέντρα του Κοντοέ, ο Σιδηρόπουλος δίνει κόρνερ, παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτι. Που άναψε τα αίματα στο Ολυμπιακό στάδιο. Λαγός εκτελεί, Μήτρογλου πλάγιο. Κέρις με το Σιώβα, ο Παπάζογλου.
τον Κατίδη που σηκώθηκε. Κοντοές. Φέτσης. Έχασε ο Κοντοές. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 0-1. Πέναλτι του Αμπντούν στο 23. Και έκλεισε το πρώτο μέρος με 55% κατοχή μπάλας. Τελευταίο ραντεβού τον Οκτώβριο του 11, 1-1. Μάτς το οποίο θυμόμαστε για το προβάδισμα του Μιραλάς, την ισοφάριση του Λεωνάρντο, 2 γκολ το ένα καλύτερο από το άλλο. Έντασης επίσης με πολλές διακοπές στην πρεμιέρα του Κωστένογλου. Ο Ολυμπιακός έφυγε με το 1-1 από το Ολυμπιακό Στάδιο. Τελευταία νίκη της ΑΕΚ με Χιμένεθ στον πάγκο, 1-0 με Μπλάνκο στο 90 Νοέμβριος του 10. Νίκη του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο γεμάτα, πιο καλά μάτς του Ρωσίδη στη μεγάλη κατηγορία και με 2 γκολ. Το 2-1 στην πρεμιέρα του Ζήκο στον πάγκο Σεπτέμβριος του 9. Νίκη και το Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς με τον γκολ του Γκαλέτη.